επειδή έχει και σύνοδο κορυφής την άλλη εβδομάδα για το μεταναστευτικό. Δεν βλέπεις τι πάθαμε. Γεμίσαμε ξένους. Τη συζήτηση την ξέρετε που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Πόσο πιο δεξιά να πάμε. Ναι. Πόσο πιο αριστερά να πάμε. Και... Όχι, είναι λάθος αυτό. Τα λοιπά. Συζήτηση που γίνεται και στην Ελλάδα. Ναι, δεν υπάρχει αυτή. Για την αυστηροποίηση. Είναι ψευδοσυζήτηση. Τι είναι, τι είπα, τι είναι. Βεβαίως τα δύο άκρα, η αριστερά και η δεξιά, η ακροαριστερά και η ακροδεξιά αλληλοτροφοδοτούνται. Δηλαδή, όσο περισσότερες τρέλες λέει η ακροαριστερά, τόσο περισσότερο αντιδρά, το εισπράττει αυτό η ακροαριστερά, η ακροδεξιά. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Άμα είναι να πάμε τόσο δεξιά, πάμε στους original ακροδεξιούς. Εννοείται, εννοείται. Και όχι στους ημιτασιώδεις. Και έχεις δίκιο. Αυτούς που έχετε ακούσει δεν ξέρω, λέτε τους λεπενιστές της Ελλάδας. Ποιος ξέρει. Βέβαια είναι επειδή το μεταναστευτικό δεν είναι σημερινό. Είναι πάνω από 30 χρόνια. Πέφτει παπάντζα. Πω, δεν υπάρχει εδώ. Και επειδή το διαχειρίστηκαν και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Τα έκανες σκατά. Δεν είπε ποτέ κανείς αυτές τις τρέλες που ακούμε σήμερα. Ειδικά όσον αφορά τα ακατοίκητα νησιά. Προσέξτε, δεν μπορώ εγώ να ξεχωρίσω να πάρω ένα νησί και να πω αυτό νησί θα το κάνω ισλαμικό. Μήπως να ξανοίξει μακρόνησος. Το άλλο είναι το εξής. Λέει, ας πούμε, ότι θα το κάνω αυτό το πράγμα και δεν θα ξοδεύω τα λεφτά των φορολογουμένων. Πρώτον, τα λεφτά που ξοδεύονται είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρτα! Πάρτα! Άντε γεια! Είναι και Ελλήνων, αλλά είναι πολύ λιγότερα των Ελλήνων. Το μεγαλύτερο κομμάτι, σκεφτείτε ότι αν παίρνουμε 100 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεν πληρώνεται το 5. Καλά κρασιά. Μα να σας πω κάτι. Η ελληνική ακροδεξιά τους Γερμανούς υποστήριξε. Γιατί? Γιατί λέγανε αυτοί οι Γερμανοί του Αφεντέ και οι Γάλλοι της Λεπέν. Κλειστά σύνορα. Άρα λοιπόν τους έλεγα και πριν τις ευρωεκλογές, όσο ψηφίζει τα ακροδεξιά, είναι ενάντια στα συμφέροντά μας. Εμείς δεν έχουν πρόβλημα. Ρε, εδώ θα τρελαθούμε. Ρε, με να βρήκες. Αλλά δεν μπορεί να λέει. Κλειστά κέντρα, λέει, μέχρι την απέλασή τους. Αυτό σου λέω, λοιπόν! Ψηφίζει και στηρίζει Λεπέν, δηλαδή ναζισμό. Υπάρχουν τέτοιοι βλάκες που τα πιστεύουν αυτά. Το λέω ξεκάθαρα. Στο κόμμα αυτό πίεζε για να είναι οι άνθρωποι αυτοί σε γκέτο. Η κυρία Φραγκουθάκη θα μπορούσε να έκανε έναν επιτυχημένο μουσακά, ένα επιτυχημένο παστίτσο. Άμα εγώ σύρωμαι πίσω από την ακροδεξιά που τελικά τα κάνει χειρότερα. Όχι. Δε, γιατί δεν πάει να ψηφίσει αυτούς που λοιπόν, δεν θα λύσουν ποτέ τίποτα, ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών. Ας δούμε τι θα πω. Εσένα η δουλειά σου είναι στην κουζίνα σου.